Το απόγευμα είχαμε σήμερα συνεδρίαση το διοικητικό της κοινοφελής επιχείρησης του Δήμου και ο πρόεδρος εισηγήθηκε τις 40.000 που χρηματοδοτεί ο Δήμος στην επιχείρηση να μπουν για το πρόστιμο που είχε φάει η επιχείρηση από την κτηματική υπηρεσία. Να ξέρετε για το θέμα αυτό ήμουνα ο μόνος σύμβουλος ο οποίος μειοψήφισε και η άποψή μου και της παράταξής μου ήταν ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να καταβληθούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Τώρα κύριε Βελίδη, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, γιατί χθες αποκομίσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μία εικόνα ότι ένα ποσό από αυτές τις 40.000 θα δοθεί για την πληρωμή των εργαζομένων. Αυτό υπονοήθηκε, μίλησαν όλοι για μια προσπάθεια να προσπεράσουμε το πρόβλημα και μάλιστα κάποια στιγμή, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά που διαμαρτυρηθήκατε εσείς, σας είπανε ότι δεν καταλάβατε. Και τελικά μάλλον καταλάβαμε πολύ σωστά και σήμερα μας επιβεβαίωσαν τις όποιες υποψίες και φόβους είχαμε χθες, σήμερα τις επιβεβαίωσαν και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα πώς αλλιώς να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και αντιπολίτευση, δεν μπορούμε τις αποφάσεις να τις παίρνουμε εμείς. Όχι, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του και κρίνεται, κύριε Βελίδη. Δηλαδή, εάν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αποχώρησαν δυσαρεστημένοι εχθές το βράδυ, γιατί μάλλον κατάλαβαν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Σήμερα, μαθαίνοντας ότι από αυτές τις 40.000 ευρώ δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων που είναι 4-5 μήνες απλήρωτη είναι τεράστια, προφανώς. Θα είναι μεγάλη και θα ήθελαμε εμείς, θα πάρουμε την πρωτοβουλία, μια επιτροπή από την ομάδα μας να συναντηθεί μαζί τους για να δούμε από εδώ και πέρα πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Γιατί τα λεγόμενα της Δημοτικής Αρχής και οι διαβεβαιώσεις που πήραμε είναι ότι θα πληρωθούν όταν έρθει η πρώτη δόση από την ΕΕΤΑ. Αυτό ξέρετε ότι μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά μπορεί να γίνει και μετά από το καινούριο έτος. Μπορεί να γίνει και μετά από το νέο έτος. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να κάνουν γιορτές χωρίς χρήματα. Πάντως, κύριε Βελίδη, ένα θέμα που πρέπει να θίξουμε, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους για ψώνια, δεν θα μπορέσουν να ετοιμάσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους, πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε και να προδικάσουμε πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή εκφράζουμε τους φόβους μας για ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε κάτι, είναι ένα λυπηρό φαινόμενο. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βελίδη. Όταν εγώ, ως απλήρωτη εργαζόμενη, έχω να παίρνω 5 μήνες, που σημαίνει ότι μπορεί να έχω πάρει και δανεικά, που σημαίνει ότι οι λογαριασμοί μου έχουν συσσωρευτεί, που σημαίνει ακριβώς ότι ο ένας μισθός που θα πάρω, ουσιαστικά δεν θα με βοηθήσει σε τίποτα, παρά να μπορέσω να μπαλώσω ό,τι έχω συσσωρεύσει μέχρι την ημέρα της πληρωμής. Γι' αυτό και εμείς εχθές είπαμε ότι τα 40 χιλιάρικα τουλάχιστον πρέπει να δοθούν άμεσα στους εργαζομένους και όχι μόνο έπρεπε να είναι 40, αλλά θα έπρεπε να είναι και διπλάσιο το ποσό. Αλλά ο Δήμος δεν τυπώνει χρήματα, όπως είπε ο κύριος Στεριόπουλος. Ναι, αλλά για άλλες εκδηλώσεις είδαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αυξάνει κατά 40.000 τις δαπάνες για κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε συνεχώς σε κάποιες εκδηλώσεις πολυδάπανες και να έχουμε απλήρωτο προσωπικό. Κύριε Βελίδη, εχθές ο κύριος Τόσκος θύμισε κάποιες προεκλογικές υποσχέσεις του συνδυασμού εν τιμή πρόταση που έλεγαν ότι δεν θα μείνει κανένας εργαζόμενος απλήρωτος και πρώτα θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή έχετε γνώση, γιατί ξέρω ότι είστε και στην Οικονομική Επιτροπή, εάν οι αμοιβές των αντιδημάρχων και του δημάρχου έχουν καταβληθεί ή των υπολείπων οι οποίοι είναι έμισθοι. Η ροή της καταβολής των
της μισθοδοσίας των αντιδημάρχων και του δημάρχου γίνεται κανονικά. Χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς καθυστερήσεις και μερικές φορές προπληρώνοντας κιόλας. Και προκαταβολικά. Πολύ ωραία. Και οι εργαζόμενοι είναι πέντε μήνες απλήρωτοι. Όσον αφορά κάποιο σχόλιο στην προεκλογική δέσμευση και εξαγγελία του Δημάρχου, δεν θα ήθελα να κάνω, αλλά αυτή τη στιγμή κρίνονται όλοι από τα πεπραγμένα τους. Γιατί είναι διαφορετικά να τα λέμε και διαφορετικά να τα εφαρμόζουμε. Πάντως, κύριε Βελίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το εξής, ότι εχθές στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τελικά είχαμε μία άλλη εικόνα για το τι θα γίνουν αυτά τα ποσά. Δηλαδή δεν υπόθηκε ξεκάθαρα από κάποιον ότι από αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται οι εργαζόμενοι να πάρουν κανένα ποσό. Ίσως η Δημοτική Αρχή ήθελε να μην το αναφέρει αυτό και να υπεκφύγει από αυτό το πράγμα και διαψεύστηκε εντός 24 ώρων ακριβώς. Γιατί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην αυληθέν συνεδρίαση που διεξήχθη την Παρασκευή, που δεν πραγματοποιήθηκε. Σας κατηγόρησαν ότι με την απουσία σας δημιουργείται περαιτέρω καθυστερήσεις σε αυτό το και θέμα. Και όχι μόνο αυτό, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αναφέρει και ένα ποσό της τάξης των 60.000 για χρηματοδότηση. Χθες το ποσό ήταν 40.000 και από την άλλη το ποσό αυτό πήγε για να καλυφθεί το πρόστιμο από την κτηματική. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται πράγματα και λέγονται τα οποία είναι μόνο στα λόγια και όχι στις πράξεις. Πάντως, κύριε Βελίδη, εγώ θα πω ότι σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στην κοινοφελή επιχείρηση, γιατί εχθές μιλήσαμε για ελλείμματα της τάξης των 180.000 ευρώ. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο το θέμα της μισθοδοσίας των εργαζομένων, που προφανώς είναι βασικό. Ναι, αλλά όσον αφορά το έλλειμμα που υπάρχει από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ο πρόεδρος και το ΔΣ είχε ενημερώσει έγκαιρα τη Δημοτική Αρχή για να λάβει τα μέτρα της. Δεν ανακαλύψαμε χθες το πρόβλημα ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και ότι είναι η βρεφονηπιακή ελληματική δομή. Ας αυτό το έγγραφο είχε κοινοποιηθεί και στον Δήμαρχο, είχε αποσταλεί μάλλον στον Δήμαρχο και είχε κοινοποιηθεί στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, όπου γινόταν λόγος για το πραγματικό έλλειμμα και για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμόδιους. Τόσος καιρός πέρασε και δεν έκανε τίποτα. Κύριε Βελίδη, εχθές ο κύριος Στεριόπουλος αναφέρθηκε σε ελλείμματα τα οποία παρέλαβε. Ναι, παρέλαβε μια επιχείρηση με κάποια ελλείμματα που σαφή απολογισμό δεν έχουν κάνει ακόμα και από την άλλη όμως παρέλαβαν μια επιχείρηση στη μέση της χρονιάς. Τα ελλείμματα σε αυτές τις δομές μπορείς να ξέρεις τη σαφή εικόνα τους και την ακριβή στο τέλος του έτους. Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε από 1η-9η, οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά τα χρήματα για το βοήθεια στο σπίτι για τους βρεφονηπιακούς καθυστερούν να έρθουν στην επιχείρηση. Και μπορεί να παρέλαβαν 1η-9η και τα χρήματα μπορεί να ήρθαν το Νοέμβριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παρέλαβαν όλο αυτό το έλλειμμα. Καταλαβαίνετε τι. Βέβαια, και ο κύριος Λίτσκας είπε ότι ήταν 80.000 και έγινε 180.000 και σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα πρόστιμα της κτηματικής. Άρα το ποσό αυξήθηκε αυτό από τον πρόεδρο. Και ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή αφήνει ακάλυπτους τους εργαζομένους της επιχείρησης. Γιατί εχθές άλλα υπόθηκαν στους διαδρόμους του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σήμερα άλλα διεξήχθησαν στη συνεδρίαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η εισήγηση του Προέδρου ήταν ξεκάθαρη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και αντιδήμαρχος, ο οποίος ψήφισε να μείνουν οι εργαζομένοι απλήρωτοι.